Ο ιερός Νεός Ευαγγελίστριας εδώ του Μαστιχαρίου, συνεπικουρεί ουσιαστικά εδώ με δύο συλλόγους, τον Αντίμαχο και το Μαστιχάρι Δράσης, για μια όμορφη εκδήλωση για να μαζευτούν κάποια χρήματα, να δοθούν για τους κοινοφελείς στόχους όλων. Να μας πείτε έτσι δύο λόγια αυτή τη συνεργασία. Πρώτα καλησπέρα σε όλους. Να πω ότι όλη η εκδήλωση γίνεται ναι μεν για οικονομικούς σκοπούς, αλλά το βασικό να πούμε καλό χειμώνα στον κόσμο. Δηλαδή η διάθεσή μας ήταν να γίνει πριν από 3 εβδομάδες, δεν τα καταφέραμε για άλλους σκοπούς και έτσι καταφέραμε τώρα να γίνει αυτή η εκδήλωση. Θέλαμε λοιπόν πριν φύγει ο κόσμος που ήρθε για δουλειά εδώ στον τόπο μας, να τους πούμε να έχουν ένα καλό χειμώνα, να έχουν υγεία, να υπάρχει αγάπη σε όλο τον κόσμο και να προσευχόμαστε. Άρα καλεσμένοι και όλοι οι εργαζόμενοι της περιοχής. Όλος ο κόσμος είναι οι εργαζόμενοι όλου του νησιού, όχι μόνο για τους εργαζόμενους εδώ του Μαστιχαρίου, αλλά για όλο το νησί. Όπως βέβαια είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι θέλουμε να είμαστε χαμογελαστοί. Να υπάρχει αγάπη, αυτό θέλω να μεταδώσω στον κόσμο και να του πω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό κάνουμε τις εκδηλώσεις, για να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και φυσικά ο σκοπός έτσι και τα χρήματα, αλλά αυτό το βάζω σε μια δεύτερη και τρίτη, δεν με νοιάζει και τόσο. Τα χρήματα θα δουν για κάποιο κοινό σκοπό ή για τις ανάγκες του κάθε σωματείου ξεχωριστά? Είναι για το κάθε σωματείο ξεχωριστά, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα έξοδα είναι πολλά. Δηλαδή όταν κάνουμε τον τζίρο λέμε ότι ναι, περάσαν από τα χέρια μας πολλά χρήματα, αλλά στο τέλος τι μένει από όλα αυτά τα χρήματα. Αλλά δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ θα τα καταφέρουμε και φέτος. Όλα καλά και ευλογημένα. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ τα μέσα ενημέρωσης που είστε εδώ, να έχετε υγεία, κουράγιο και υπομονές πολλές. Ευχαριστώ που ήρθατε, να είστε καλά. Γλέντι και εκδήλωση εδώ στο Μαστιχάρι χωρίς τους παραδοσιακούς λουκουμάδες δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι παντού. Και σε μοναστήρια και σε γλέντι είναι το έθιμό μας. Κάθε χρόνο πόσα κιλά έτσι, βλέπω ότι τρώγεται πολλά. 15, κιλά. Μέχρι 15 ζυμώνομαι. 15 κιλά, αδερφή. Ναι. Οι λουκουμάδες είναι κάτι που πάντα φεύγει, το προτιμάω. Βέβαια, ναι. Γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα, δεν το βρίσκεις πουθενά. Είναι η παράδοση του χωριού μας. Ωραία, και του χρόνου να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά επίσης. Δήμαρχος και σουβλάκια πάνε μαζί σε όλες τις εκδηλώσεις παραδοσιακά? Πάντα. Σε κάθε γιορτή. Πόσα σουβλάκια περίπου ψήνετε σήμερα? Ναι, σήμερα πόσα θα ψήσετε? Θα δούμε με τον κόσμο, ανάλογα τον κόσμο που θα έχουμε. Και τα έσοδα θα πάνε για την ενίσχυση της ομάδας? Πάντα, πάνε στην ομάδα, ναι. Είναι μια ομάδα όμως που γενικά οι άνθρωποι που είστε δίπλα της συνεχώς προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα για την ομάδα σας και φαίνεται. Πάντα, όλοι μας στη ζωή, λίγοι αλλά καλοί. Έτσι. Πάντα για την ομάδα. Είναι καλός ο προμηθευτής πάνω απ' όλα που μας τα προμηθεύει. Μπράβο στον προμηθευτή. Ναι, και εμείς βάζουμε τη μαστοριά μας στο γύρισμα. Το ψήσιμο, το γύρισμα, τα μπαχαρικά. Έτσι. Εννοείται. Και του χρόνου να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο νεόπιτος σύλλογος Μαστιχάρι Δράση συμμετέχει σε αυτή την όμορφη συνάντηση κάποιων συλλόγων εδώ στην περιοχή για καλό σκοπό, συνάντηση όλου του προσωπικού, αλλά και για ένα κοινοφελές στόχο, μιας και όλοι οι σύλλογοι τα χρήματα θα δοθούν για τις ανάγκες του κάθε συλλόγου. Έτσι είναι, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς. Το Μαστιχάρι Δράση είναι ένα νεοσύστατο σωματείο. Παρ' όλα αυτά, εδώ και κάποιους μήνες έχει κάνει την παρουσία του έτσι αρκετά αισθητή. Συμμετέχουμε σήμερα σε μια μικρή εκδηλωσούλα που θα θέλαμε ίσως να γίνει και, πώς να το πω, θεσμός, όπως και η γιορτή του καλοκαιριού. Ένα αποχαιρετιστήριο για όλο τον κόσμο που δούλεψε φέτος και πάλι σκληρά. Καλό χειμώνα σε όλους και στο επανειδήν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Να μας πείτε έτσι για τα έσοδα, αν έχετε κάποιο σκοπό, κάτι που θέλετε να πραγματοποιήσετε το επόμενο διάστημα ίσως. Έχουμε κάποιες ιδέες που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Έχουμε κάποιους στόχους, δεν θα τους ανακοινώσουμε ακόμη επίσημα, αλλά οι ανάγκες του χωριού είναι μεγάλες. Οπότε προσπαθούμε και εμείς από πλευράς μας να καλύψουμε ό,τι μπορούμε. Έχετε έτσι στο προγραμματισμό σας κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θέλετε να κάνετε το επόμενο διάστημα? Προς το παρόν, ακόμη δεν έχουμε οργανωθεί. Οι εκλογές έγιναν πολύ πρόσφατα. Θα κάνουμε μια γενική συνέλευση, θα δούμε τις ανάγκες, θα θέσουμε προτεραιότητες, θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει και ο Δήμος και η κοινότητα, η πρώην κοινότητα, και αναλόγως θα κινηθούμε. Αν ρωτήσετε τον πατέρα μας Νικόλαο, θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες, γιατί τα αγαπάει τα... Είστε δραστήριοι γενικότερα εδώ στο Μαστιχάρι, είστε ανήσυχα πνεύμα. Δραστήριοι και το τερπνών με το του εφελή μου.
Είναι πολύ σημαντικό ότι ενώνετε τις δυνάμεις σας, έτσι, οι σύλλογοι που δραστηριοποιήσετε. Βεβαίως, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ομόνοια και αλληλοβοήθεια μεταξύ μας.
Κάθε κουβέντα σου και μία μαχαιριά σαν μαύρο σύννεφο και σιδερό η καρδιά. Στα σκαλοπάτια σου θα σβήσω μια βραδιά. Το παραπονό κρυμμένο στη καρδιά. Στα σκαλοπάτια σου θα σβήσω μια βραδιά. Με το παραπονό κρυμμένο στη καρδιά. Ούτε μια φορά δεν ήρθες και περάσαν τόσες νύχτες. Δυο λόγια της καρδιάς μοναχά ήθελα από σένα να είχα. Δυο λόγια της καρδιάς μοναχά ήθελα από σένα να είχα. Δίχως αγάπη στην καρδιά του δεν ζει κανείς. Στα σκαλοπάτια σου θα σβήσω μια βραδιά. Το παραπονό κρυμμένο στην καρδιά. Στα σκαλοπάτια σου θα σβήσω μια βραδιά. Το παραπονό κρυμμένο στην καρδιά. Ούτε μια φορά δεν ήρθες και περάσαν τόσες νύχτες. Δυο λόγια της καρδιάς μοναχά ήθελα από σένα να είχα. Δυο λόγια της καρδιάς μοναχά ήθελα από σένα να είχα. Δεν έχω τίποτα
λεφτά να μοιραστώ μαζί σου. Νιώθω για χάρη σου η καρδιά πως με μισεί. Εγώ κρατούσα μια ζωή με ό,τι σκότωνες εσύ. Μα εσύ ξεγέλαγες και τη συνείδησή σου. Θα σε σβήσω δίχως ενοχές. Τελειώσαν συγγνώμες και αντόχες. Και κάνες το λάθος μια ζωή να προσπίσε. Κι αν πονέσεις δεν μ' απασχολεί, γιατί υπάρχει απόσταση πολύ απ' το να δηλώνεις άνθρωπος μέχρι να είσαι. Απ' το να δηλώνεις άνθρωπος μέχρι να είσαι. Σου παρατηρεί προβάλλε, προβάλλε, προβάλλε. Λίγο να σε δω καλέ, προβάλλε, προβάλλε. Σου παρατηρεί κι ούτε γυρίλια. Πάψω να κοπώνω.
καιρό τα νιάτα μου να μην χαρώ. Κι εγώ θα πάω αγαλιουμάνα, κι εγώ θα πάω μάνα στα χωριά.
αγαπώ ήταν τελά. Να σ' αγαπώ ήταν τελά, να έχω φορτούνα και τελά.
παλιά ήταν πίτρα για σκασό. Βάζεις με τι βάζεις μες στα μάτια σου. Πίτρα για σκακά μιλώνεις και θα ροπός με βαλώνεις και θα ροπός με μαλώνεις αλλά εσύ με καμαρώνεις. Να δούνε φως, να δούνε φως στα μάτια σου. Αν το θες κι αν το γουστάρεις, έλα να με συνεπάρεις. Έλα να με συνεπάρεις, αν το θες κι αν το γουστάρεις. Όταν σε είδα, κόλπα με τη γορπανίδα. Ρε θα πάρω ηλεκτρική να γυρίζω τα νησιά. Μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετάνισα. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετάνισα. Λεγόμενος ψαράπαιδι που με ζηλεύει όποια με δει. Του κανάκρι. Παίρνω το αρμυδάκι μου και το καλαμιδάκι μου. Αν και πάω να ψάρεψω μαύρα μάτια να πλάνεψω. Μαύρα μάτια να πλάνεψω και πάω να ψάρεψω. Και με την πρώτη μου αρμύδια έλα Χριστέ και Παναγιά. Σαν πεντάμορφες κόπελες, αχ και πιάνω δυο σαρδελές.
σου τι γεμίζω ψάρια βαρκάγιαλο. Θα σου τι γεμίζω ψάρια βαρκάγιαλο. Θα σου τι γεμίζω ψάρια αστάκους και καλαμαριά. Ο τριαλάρι λάλο βαρκάγιαλο. Βάλω και τέμονι βαρκάγιαλο. Θα τις βάλω και τέμονι βαρκάγιαλο. Θα τις βάλω και τέμονι να πηγαίνει βαρκά μόνη. Όχι αλλάρι λάλο βαρκάγιαλο. Τα όμορφα παλικάρια και το καλό κρασί.